Έχουμε στοιχεία που αφορούν την κρουαζιέρα των Χανίων. Πάμε λίγο να δώσουμε σκητάλη στα Χανιά. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έχουμε τώρα εδώ πέρα. Μάρτιος του 22 φέτος, με Οκτώβριο του 22, 120 αφίξεις. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου έχουμε ακόμα δύο μήνες γεμάτους. 135 θα φτάσουν οι αφίξεις και ένα σύνολο επιβατών 200.000 επιβάτες. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Βυριράκη, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Ένας σχεδιασμός ο οποίος προχωρά. Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Και ο μεγάλος στόχος, πρόεδρε, την καλησπέρα μου. Να καταστεί το λιμάνι των Χανίων, γενικά η κρουαζιέρα, υπό το καθεστώς του home port. Μιλάμε για το λιμάνι της Σούδας περισσότερο. Έχουμε και το νοτικό λιμάνι, το οποίο δέχεται περίπου 10 κρουαζιερόπλια το χρόνο, 10-11. Στη Σούδα γίνεται η πολλή κίνηση. Στόχος μας είναι να κάνουμε το λιμάνι της Σούδας home port για να αλλάξουν ριζικά οι συνθήκες της κρουαζιέρας στα Χανιά. Από τα στοιχεία που παρουσιάσαμε προκύπτουν πολλά χαμόγελα και σίγουρα βέβαια, όπως μας είπε και ο κύριος Πελεκανάκης πριν από λίγο, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Μια επόμενη σεζόν όπου τι να περιμένουμε. Αν δεν συμβούν τραγικά πράγματα, είμαστε πολύ, πολύ αισιόδοξοι για του χρόνου ότι τα νούμερα αυτά τα φετινά θα μεγαλώσουν. Μας είπε ο κύριος Πελεκανάκης ότι ήδη πρώτες συμφωνίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να είμαι ακριβής, των συμφωνιών στο μέτωπο των κρατήσεων, των προκρατήσεων για τα ξενοδοχεία για το 2023 έχει γίνει. Στο κομμάτι της κρουαζιέρας, τι έχει γίνει στα Χανιά? Θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία περίπου το τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου, αλλά σε κατηδίαν συζητήσεις με ναυτικούς πράκτορες και με καπετάνιους των κρουαζιεροπλοίων. Ναι. Βλέπουμε ότι οι συνθήκες θα είναι πιο ευίωνες για τον χρόνο. Ποιες αγορές στηρίζουν την κρουαζιέρα των Χανίων και πού πρέπει να στηριχτούμε? Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη αγορά. Υπάρχουν σκανδιναβικές γραμμές οι οποίες έρχονται με τακτικά δρομολόγια. Υπάρχουν οι επιβάτες κρουαζιέρας, συνήθως είναι Αμερικάνοι, Αυστραλοί. Οι Ιάπωνες είναι δηλαδή από τις άλλες Ήπειρους και επισκέπτονται την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα και άλλες χώρες. Βέβαια, κύριε Βυριράκη, μιλάμε τώρα για ένα καλό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στο κομμάτι της κρουαζιέρας στα Χανιά, στη Σούδα. Δεν ξέρω κατά πόσο η κρουαζιέρα, αυτές οι αγορές που προαναφέραμε, βοηθούν και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτός δεν πρέπει να είναι και ο στόχος? Από την εικόνα που έχετε, από τα δεδομένα που επεξεργάζεστε, η αγοραστική κίνηση των συγκεκριμένων επιβατών, της συγκεκριμένης κατηγορίας, κατά πόσο βοηθάει και το λιανεμπόριο και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της πόλης των Χανίων? Ακριβώς αυτό είναι μια διομορφία στον κλάδο αυτού του τουρισμού. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα διαμονής σε επιβάτες στα λιμάνια μας. Είναι ημερήσιος προορισμός και από ό,τι συνομιλώ και αφού γράφουμε από τους επιχειρηματίες όλων των Χανίων, το βλέπουν πολύ θετικά και έχουν πραγματικά εισοδήματα από αυτόν τον κλάδο του τουρισμού. Μάλιστα. Πρόεδρε, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα για το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.